ακούσουμε διάφορα πράγματα από έναν άνθρωπο που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην Εκκλησία. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Εύχομαι αύριο Σάββατο του Λαζάρου όλοι να το ζήσουμε όπως με κατάνοηση, με τις οικογένειές μας, ο καθένας όπως κρίνει και να έχουμε ευτυχία και χαρά. Η μεγαλύτερη γιορτή κατά την προσωπική μου κρίση της χριστιανοσύνης. Τα Χριστούγεννα έχω την αίσθηση ότι περισσότερο με το μάρκετινγκ χώθηκαν. Το Πάσχα έχει τα πάντα. Το Πάσχα είναι μια ολοκληρωμένη γιορτή που μπορεί να τη ζήσει ένας πιστός 49 μέρες προφανώς, 47 ή 49 δεν θυμάμαι. Και φυσικά η Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία αν παρακολουθείς κανείς τις λειτουργίες, είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ακόμα και αν κάποιος δεν είναι ιδιαίτερα πιστός, υπάρχει μια κατάνοιξη. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν το εξής. Συζητούσαμε τώρα με τον Ρενάτο Λέκα για αυτή την προτροπή του Κυριάκου Βελόπουλου σε βία στην πραγματικότητα. Ήταν μια έμεση προτροπή, αλλά ήταν προτροπή. Και επειδή υποπτεύομαι ότι όπως και στην κοινωνία, έτσι και στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχουν αρκετοί, όχι απαραίτητα υψηλόβαθμοι, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτές τις ιδέες, πιστεύουν στο ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι άνθρωποι που ψηφίσαν το νομοσχέδιο, πιστεύουν ότι η Εκκλησία μπορεί και να είναι και πιο δυναμική, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν δυναμικά πράγματα. Θέλω να μου πεις, η Εκκλησία μπορεί να ελέγξει ένα τέτοιο κύμα, γιατί αυτό θα κάνει κακό περισσότερο στη φήμη της Εκκλησίας. Η βία και η Εκκλησία είναι δύο έννοιες που δεν πάνε καθόλου μαζί, είναι παράλληλες. Κοιτάξτε, και δεν μπορεί να τέμνονται πουθενά. Εγώ διαφωνώ με όλο αυτόν τον καιρό που συζητάμε για φαινόμενα τύπου του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου που λέμε ότι εργαλειοποιούν την πίστη. Το εργαλειοποιώ το ρήμα σημαίνει ότι είμαι κάπου μέσα και επειδή είμαι κάπου αυτό το εργαλειοποιώ. Εδώ πάει να υποκαταστήσουν κάτι. Σφετερίζεται το εργαλείο και το εργαλειοποιεί σχέση. Νομίζω. Σφετερίζονται. Δεν το εργαλειοποιεί. Δεν είναι δικό του. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε εκκλησιαστικούς κύκλους και το έχουμε πει πάρα πολλά χρόνια τώρα και εμείς και γέροντες και μητροπολίτες και αγιορείτες. Υπάρχει όμως κόσμος που τον έχει συνδεδεμένο με την Εκκλησία. Έχει σχέση μόνο με ρασοφόρους καθηρημένους, τους οποίους τους χρησιμοποιεί με διάφορα τερτύπια για να δώσει μια αίσθηση αντισυστημισμού ότι κοίτα να δεις, εμείς είμαστε οι γνήσιοι Ορθόδοξοι και ελάτε με εμάς. Άλλη μία τέτοια ικτρή απόπειρα που πλέον από το κωμικό στοιχείο πλέον έχουμε φτάσει στο επικίνδυνο στοιχείο. Είναι αυτή που αναφέρατε προλίγου. Ότι δηλαδή βγαίνει ένας άνθρωπος, πολιτικός αρχηγός στη Βουλή, σημειωτέων, είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που κάθε μέρα τον βγάζουν σχεδόν ψεύτη τα ελληνικά hoaxes στο fact-checking. Σχεδόν ό,τι λέει κάθε μέρα βγαίνει ψευδές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την αξιοπιστία ενός ανθρώπου. Και προσπαθεί τώρα να πείσει ότι πρέπει δηλαδή εμείς να ενστερνιστούμε άλλο δόγμα. Το δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας υπαγορεύει την αγάπη και τη συγχώρεση. Μόνο. Η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος. Ακριβώς. Κάνουν λόγο για συγχώρεση, για αγάπη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη έχουμε τον Ιησού Χριστό μας, ο οποίος δέχεται και τον αλήφει με μύρο μία ιερόδουλη, την οποία συγχωρεί, την οποία αγκαλιάζει. Είναι εντελώς παράτερο όλο αυτό ότι δήθεν κάποιος θα μπει μέσα να τιμωρηθεί. Είναι σαν να είσαι σε ένα νοσοκομείο και να μου λες ότι ο υγιής θα δίνουν τους ασθενείς που μπαίνουν μέσα. Αυτό ζητάει ο κύριος Βελόπουλος και οι όμοιοι με αυτόν. Και αυτό δείχνει ότι δεν είναι χριστιανός. Αυτό είναι πιο πολύ σε μουσουλμανικές θρησκείες που είναι οφθαλμών αντί οφθαλμού. Ούτε δεν το έχει Ισλάμ. Καμία σχέση με σε επαναφέρω στην με τάξη, Ανδρέα. Ούτε το Ισλάμ. Δεν μιλάω για αυτούς τους ζηλωτές. Το παραδοσιακό ακραίοι, Ισλάμ δεν είναι έτσι. Ακραίες μορφές. Η Εκκλησία λοιπόν μπορεί να περιφρουρήσει διάφορους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να βρίσκονται στους κόλπους της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μητροπολίτες ή αρχιμανδρίτες. Μπορεί να είναι ακόμα ένας νεοκόρος ή κάποιος τέτοιος ο οποίος θα ασκήσει βία. Και αν ασκηθεί βία, αυτοί όλοι θα αποσχηματιστούν. Κοιτάξτε, έχουμε τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει ιερατικές συνάξεις σε όλες τις Μητροπόλεις. Στις ιερατικές συνάξεις αυτές γίνεται λόγος μόνο για αγάπη, μόνο ότι δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους, δεν γίνεται καμία αναφορά σε τέτοιο πράγμα. Αντιθέτως, υπάρχει σαφής οδηγία από τους Μητροπολίτες, από όλους τους Μητροπολίτες, είτε είναι οι λεγόμενοι ριζοσπαστικοί, είτε είναι οι λεγόμενοι προοδευτικοί, στο να απέχουν από τέτοιου είδους φαινόμενα και να τα καταδικάσουν. Η Εκκλησία δεν είναι το μαγαζί κανενός, δεν είναι το μαντρί κανενός, δεν είναι εκεί πέρα για να κάνεις επίδειξη. Όποιος πάει εκεί επίσης και αντί να ακούσει τους ύμνους, αντί να είναι με τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, να νιώσει κατάνοιξη και ταπείνωση και ασχοληθεί με το να ασκήσει βία, δεν είναι χριστιανός, είναι άθεος. Είναι χειρότερος από άθεο, γιατί είναι υποκριτής χριστιανός. Και αυτό είναι χειρότερο. Ο άθεος τουλάχιστον λέει: εγώ δεν πιστεύω στη θρησκεία και τη σέβομαι. Ο άλλος όμως, ο οποίος υποκαθιστά
κάτι στο μυαλό του και ασκεί βία, είναι χειρότερος, γιατί την εμπορεύεται. Το κάνει για να κερδίσει λεφτά, όπως πουλάει 18 ευρώ τις επιστολές του Ιησού, όπως αποδείχτηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, το ότι υπάρχει ένα ακραίο ακροατήριο, το οποίο εγώ σε αυτό απευθύνομαι, γιατί ξέρω πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί, που τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους και τους έχει στο προσκήνιο, γιατί νιώθει, γιατί να σας πω κάτι. Σήμερα στη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου μας, που ο Αρχιεπισκόπος και η Εκκλησία μας δεν έβαλε στο στόχαστρο το Βελόπουλο. Η Εκκλησία μας δεν είναι αντίπαλό της ο Βελόπουλος. Δεν τον βλέπει το Βελόπουλο και τον κάθε πολιτικό αρχηγό. Όλη η πολιτική αρχή είναι η ίδια την Εκκλησία μας. Δεν είναι πρόβλημά της ο Βελόπουλος. Μην τον ηρωοποιούμε, γιατί προσπαθούν τώρα να ηρωοποιηθούν ότι δήθεν μας κυνηγάει. Εάν δεν κυνηγάει η Εκκλησία. Απλά είπε ότι δεν μπορεί να υποκαθιστά ο καθένας τον λόγο του δικό μας. Μην γίνεται δηλαδή το λάθος ότι δήθεν το σύστημα κάποιο περίεργο, γιατί αυτό βγαίνει στο Twitter και στα social, ότι δήθεν ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός, ότι κάτι ας πούμε αποφασίσαν να κυνηγήσουν τον ήρωα Βελόπουλου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αποκαθίσατε η τάξη για να μην έχουμε φαινόμενο όπως της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, που προς τιμήν της είπε ότι εγώ θα ξαναμπω στην Εκκλησία και ας φάω κι άλλο χαστούκι. Γιατί αυτό θα πει πίστη ομολογητική, αυτό θα πει πραγματική πίστη. Ότι δεν φοβόμαστε τη βία, λέμε όχι στη βία και εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται να γίνει είναι ότι και οι ιερείς να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, να μπορέσουν να διαφυλάξουν και να περιφρουρήσουν τους ναούς από τυχόν κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν επίδειξη για να το βγάλουν μετά στο TikTok και να το παίξουν ήρωες για 10 λεπτά. Αυτό πρέπει να περιφρουρηθεί. Εγώ προσωπικά, αν οι ιερείς συμμετέχουν, θα αποσχηματιστούν. Σαφέστατα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ακόμα από ό,τι είδατε αυτή τη βδομάδα, ακόμα και οι πιο ακραίοι ιερείς, οι οποίοι είναι ακραίοι επίτηδες για να μαζεύουν ακροατήριο στα social media, ακόμα και αυτοί μαζεύτηκαν και μιλάνε ότι η αγάπη μέσα στη μεγάλη εβδομάδα δεν χωράει συζήτηση και αμφισβήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, η Εκκλησία μιλάει με έναν τρόπο, δεν μιλάει με πολλούς τρόπους και με παραφωνίες. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και να πούμε και κάτι άλλο, επειδή έχω ακούσει τον κύριο Βελόπουλο που λέει ότι εγώ δεν πάω σε εκκλησίες. Ένα χρόνο πριν στο Άγιον Όρος πάλι καμπάνες βάραγε με βίντεο και τον τραβάγανε. Λοιπόν, άρα επειδή ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι, απλά δεν ασχολούμασταν και δεν αξίζει να ασχοληθούμε. Όχι με το συγκεκριμένο, δεν έχουμε αιμονή, ούτε τον πολεμάμε. Με τον κάθε έναν ο οποίος προσπαθεί να υποκαταστήσει ένα θεσμό, ο οποίος είναι θεσμός αγάπης και πνευματικός θεσμός, γιατί να σας πω κάτι, ζήλεψε το θέμα επειδή ακούστηκε λίγο παραπάνω ένα άλλο κόμμα η Νίκη, νομίζω, με το βίαιο περιστατικό που καταδίκασε και ο πρόεδρός της, και ευτυχώς σου λέει γιατί να πάρουν αυτή τη δόξα. Θα πάρω ας κάνω και εγώ κάτι βίαιο για να πάρω τη δόξα. Ανδρέα Καραγιάννη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και μεγάλη Παρασκευή. Δεν είναι μεγάλη Παρασκευή. Είναι τελευταία Παρασκευή χαιρετισμών. Την επόμενη εβδομάδα κάθιστο Σύμνος. Σου εύχομαι πραγματικά καλή μεγάλη εβδομάδα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να μιλήσουμε στον αέρα για κάτι, γιατί αυτό το κάτι δυστυχώς δεν θα είναι πολύ ευχάριστο. Ελπίζω όλα να κινήσουν ήρεμα. Με αγάπη και ομόνια και ειρήνη στις καρδιές μας. Η ειρήνη στις καρδιές μας. Να είμαστε καλά. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το.